στην απόρριψη της πρότασης της Δημοτικής Αρχής για την αύξηση στα δημοτικά τέλη, προχώρησε η παράταξη της Μύσονος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης Ενότητα, με τον πρώην δήμαρχο και επικεφαλή της παράταξης Λάζαρο Μανλούτα να τονίζει πως η επιχειρηματολογία της Δημοτικής Αρχής δεν συνάδει με τα πραγματικά στοιχεία που ισχύουν. Ο κύριος Μαλούτας, μιλώντας στο Top Channel, στάθηκε σε 2-3 τομείς οι οποίοι αποδεικνύουν, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έπρεπε να γίνει αύξηση των δημοτικών τελών, ιδιαίτερα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για όλους τους πολίτες. Η παράταξή μας, η Ενότητα, απέρριψε την πρόταση της Δημοτικής Αρχής που αφορούσαν τα δημοτικά τέλη για το 2016. Για πολλούς και σημαντικούς λόγους. Το πρώτο από αυτό ήταν το ότι η επιχειρηματολογία της Δημοτικής Αρχής δεν βασιζόταν σε πραγματικά στοιχεία, τόσο σε ό,τι αφορά την πορεία των εσόδων και των δαπανών για το 2015, που είναι η βάση υπολογισμού για τον επόμενο χρόνο, στοιχεία τα οποία τα αμφισβητεί έντονα η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου μας. Το θέμα του ΦΠΑ που επικαλείται επίσης δεν είναι ακριβές. Δεν υπάρχει 250.000 αύξηση ΦΠΑ από την διάδημα. Η χρονιά, το 2016, αναμένεται σαφώς να είναι καλύτερο και για το λόγο ότι δεν υπάρχουν πλέον capital controls, αλλά και για το ότι η ΔΕΗ, όπως είναι γνωστό, έχει κινητοποιηθεί για να εισπράξει τα οφειλόμενα. Και βέβαια βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία αντικατάστασης των λαμπτήρων φωτισμού στην πόλη με λαμπτήρες LED που θα προσφέρουν εξοικονόμηση. Παράλληλα, ο κύριος Μαλούτας κάλεσε τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει σε άλλες κινήσεις προκειμένου καλυτερέσει την εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Δήμου, στεκόμενος κυρίως στον περιορισμό των δαπανών, στην προσπάθεια ίσπραξης εσόδων που οφείλονται στα ταμεία του Δήμου. Κατά τη γνώμη μας, και επειδή οι πολίτες του Δήμου μας έχουν φτάσει στα όρια της αντοχής σε ό,τι αφορά τη φοροδοτική τους ικανότητα, το να ζητά να πάρει 900.000 ευρώ από τους πολίτες σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία είναι εξαιρετικά δυσβάστακτο. Θεωρούμε το ότι με εξορθολογικοποίηση της λειτουργίας, με περιορισμό των δαπανών και με ένταση την προσπάθεια αύξησης των εσόδων, ο Δήμος μπορεί να ανταποκριθεί στις υπηρεσίες του προς τους πολίτες.